Καλεσμένος σήμερα στο Pressing και στο Λίμπερο ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ένας εξαίρετος ρεπόρτερ που όλοι γνωρίζετε, βραβευμένος ήδη από το 2017, συνεργάτης των μεγαλύτερων εφημερίδων της χώρας, στα Νέα Παλιότερα και πλέον στην Καθημερινή και φυσικά μέλος της πιο δυνατής ερευνητικής ομάδας για το Special Report του Αντένα με Τάσο Τέλογλου, Αντώνη Φουρλή και Μαρία Σαράφογλου. Κύριε Παπαδόπουλε, είναι μεγάλη μου χαρά να σας φιλοξενώ στο Λίμπερο 107,4. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα, ένα θέμα που αναδείξατε στο ένατο επεισόδιο του Special Report και προσωπικά μου έκανε αλγινή εντύπωση, όχι το επεισόδιο βέβαια, αλλά τα όσα έμαθα που δεν είχα γνωρίσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Έχει περάσει ένας χρόνος από τις καταγγελίες των αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής και τα θύματα αυτών των κακοποιητικών συμπεριφορών βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν σε εσάς για όλα όσα βίωσαν. Πρωτίστως θα ήθελα να μας περιγράψετε πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα, ένα θέμα που τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια ταλανίζει όλη την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο το χώρο του αθλητισμού. Σκεφτόμασταν αρχικά στην εκπομπή να ασχοληθούμε με το θέμα της ψυχικής υγείας στον πρωταθλητισμό. Γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι αθλητές υψηλού επίπεδου, ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές, μιλούν ανοιχτά για την πίεση που έχουν νιώσει στον πρωταθλητισμό, για περιστατικά κατάθλιψης, για το ψυχικό φορτίο που κουβαλούν. Και αρχικά η στόχευσή μας ήταν αυτή, να στραφούμε δηλαδή προς αυτό το θέμα. Στην πορεία όμως, επειδή άρχισαν να έρχονται στο προσκήνιο οι καταγγελίες των αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλύτερο να εστιάσουμε εκεί και να ασχοληθούμε όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βάθος με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Πόσο εύκολο ήταν αυτό το ταξίδι, αυτό το ερευνητικό ταξίδι, μέχρι να βγει το αποτέλεσμα που είδαμε? Πάντοτε σε θέματα τα οποία αφορούν τραυματικά περιστατικά υπάρχει μια δυσκολία. Αφενός η μεγαλύτερη δυσκολία έχει να κάνει με την προσέγγιση των ανθρώπων που θα πρέπει να σε εμπιστευτούν, θα πρέπει να είναι σε θέση να αφιερώσουν χρόνο και να μιλήσουν για περιστατικά που τους έχουν στιγματίσει και δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις να βιώσουν ξανά αυτό το τραύμα, γιατί κάθε φορά που ερωτώνται γι' αυτό και το ανακαλούν στη μνήμη τους, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Επομένως, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η μεγαλύτερη δυσκολία είναι αυτή, να κάνεις τον συνεντευξιαζόμενο να σε εμπιστευτεί, να αφιερώσει χρόνο, να θελήσει να μιλήσει για πράγματα που του ήταν και του είναι ακόμη δυσάρεστα. Αυτό βέβαια είδαμε ότι το πετύχατε απόλυτα στο Special Report. Φτάσατε μέχρι και εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη. Μιλήσατε με την κυρία Βάσο Τσαυδαρίδου, η οποία ήταν γνωστή αθλήτρια της ενόργανης και διακριθήσα και Ολυμπιονίκη το 1996. Και μάλιστα σημείωσα ότι αφορμή για το δικό της ξέσπασμα εντός εισαγωγικών ήταν και η υπόθεση του σκανδάλου του Λάρι Νάσαρ στην Αμερική. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Παπαδόπουλε, από όλες τις περιπτώσεις που ακούσατε από τις αθλήτριες, υπήρξε κάποια που σας στιγμάτισε, αν μπορώ να το ρωτήσω έτσι? Δεν θα ξεχωρίσω κάποια από τις καταγγελίες. Οι καταγγελίες των πρώην αθλητριών και αθλητών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Δηλαδή, έχουν μιλήσει για ξυλοδαρμούς, διαλεκτική και ψυχολογική βία, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και για σεξουαλική παρενόχληση. Το ζήτημα είναι όμως ότι ακόμα και στις, αν πούμε, πιο ήπιες περιπτώσεις, το θέμα είναι πώς το βιώνει ο κάθε άνθρωπος και πώς το έχουν βιώσει και αυτές οι αθλήτριες, που πρέπει να σκεφτούμε ότι ήταν ανήλικες. Ήταν ανήλικα κορίτσια 15, 14, 12, 10 ετών όταν υπέστησαν όσα έχουν καταγγείλει. Επομένως, κάθε καταγγελία έχει τη δική της αξία και το δικό της ξεχωριστό βάρος. Και βέβαια όλες αυτές οι καταγγελίες, αν δεν κάνω λάθος,
σε βάθος χρόνου φτάνουν τα 25 χρόνια. Πηγαίνοντας δηλαδή πίσω, προπονητές οι οποίοι τότε ήταν νεότατοι και ακόμα τώρα όμως βρίσκονται εν ενεργεία. Άκουσα πρώην αθλήτριες να λένε ότι για τα μάτια τους ήμασταν απλά εργαλεία. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν η διάκριση, οι τίτλοι. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ίδιοι προπονητές δεν έχουν θορυβηθεί με όλα όσα ακούστηκαν και ξεκίνησαν βέβαια από την Ολυμπιονίκη μας την κυρία Σοφία Μπεκατόρου. Οι καταγγελίες των πρώην αθλητριών και αθλητών καλύπτουν όντως μια μεγάλη χρονικά περίοδο. Θέλονται να ξεκινούν από το 1985 και σύμφωνα με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Αδαμίδη που εκπροσωπεί πρώην αθλητρίες της ενόργανης, κάποιες από αυτές φτάνουν μέχρι και το 2020. Όπως ο ίδιος ανέφερε στην εκπομπή, ακόμα δεν έχουν κατατεθεί οι πιο πρόσφατες καταγγελίες γιατί βρίσκονται στο στάδιο της συλλογής στοιχείων. Πάντως, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, όλα όσα έχουν αναφέρει οι πρώην αθλήτριες και αθλητές αφορούν δεκάδες προπονητές. Και βάσει στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αρκετοί εξ αυτών παραμένουν σήμερα και στις μέρες μας εν ενεργεία. Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει και ήδη απασχολεί τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία αυτή την περίοδο ακούει τις πρώην αθλήτριες, είναι ήδη σε εξέλιξη οι ακροάσεις τους, ακούει τις καταγγελίες τους, για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Μιλάμε για τους ανθρώπους που υπήρξαν στην Ομοσπονδία όλα αυτά τα χρόνια και κάποιοι από αυτούς υπάρχουν ακόμα. Να πάμε και λίγο πιο βαθιά όμως το μαχαίρι στο κόκαλο. Οι υπεύθυνοι τα γνώριζαν όλα αυτά γιατί σας άκουσα να μιλάτε για μια ιδιότυπη ομερτά. Άρα υπήρχε αυτή η ομερτά. Αυτό καταγγέλλεται από την πλευρά των αθλητριών ότι υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζαν είτε άλλοι προπονητές οι οποίοι μπορεί να ήταν σε σωματιακό ή ομοσπονδιακό επίπεδο είτε ενδεχομένως και παράγοντες της Ομοσπονδίας. Αυτό έχει καταγγελθεί από την πλευρά των αθλητριών και είναι γεγονός ότι στο άθλημα της ενόργανης γυμναστικής όλα γίνονται σε γυμναστήρια, σε κοινή θέα. Την ίδια ώρα κάνουν προπονήσεις και άλλες ομάδες και άλλοι προπονητές είναι εκεί παρόντες. Οπότε είναι πολύ πιθανό να υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που έβλεπαν, γνώριζαν και πιθανότητα σιωπούσαν. Ξέρετε, προσωπικά έτσι πολύ ανθρώπινα θα σας το πω αυτό. Ακούγοντας τις αθλήτριες, τις πρώην αθλήτριες να λένε ότι το ξύλο, να το πω έτσι πολύ απλά, ήταν σχεδόν σε καθημερινή βάση. Οι σφαλιάρες, η κακοποιητική συμπεριφορά εν γέννη. Άκουσα μία αθλήτρια να μιλάει για χτύπημα στους αστραγάλους την ώρα που ήταν στη Δοκό και άλλα τέτοια διάφορα που πραγματικά δεν μπορώ τώρα να τα αναφέρω όλα. Εμείς τα ακούμε όλα αυτά και είμαστε απλοί παρατηρητές. Πώς γίνεται να τα βιώνουν οι αθλητές, νωρίτερα στην κουβέντα μας μιλήσατε για τον πρωταθλητισμό, πώς γίνεται να τα βιώνουν αυτά οι αθλητές και οι αθλήτριες και όμως παρόλα αυτά στο τέλος να αποδίδουν και να σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία. Σας το ρωτώ πολύ ανθρώπινα. Νομίζω στην περίπτωση των καταγγελιών της ενόργανης γυμναστικής πρέπει να σκεφτούμε σε ποια ηλικία ήταν οι αθλήτριες. Μιλάμε για ανήλικα κορίτσια που περνούσαν πάρα πολλές ώρες στα γυμναστήρια, τουλάχιστον 4 ώρες καθημερινά. Περνούσαν δηλαδή περισσότερο χρόνο με τους προπονητές τους από ότι με την οικογένειά τους, με τους γονείς τους. Το γυμναστήριο έχει γίνει το δεύτερο σπίτι τους, οι προπονητές η δεύτερη οικογένειά τους. Θεωρούσαν, επειδή όπως καταγγέλουν έβλεπαν αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά να συμβαίνει γύρω τους, όχι μόνο σε αυτές αλλά και σε άλλες αθλητριές τους, ότι αυτός ήταν ο κανόνας, ότι αυτός ήταν ο τρόπος να πετύχουν, ότι όλα γίνονταν για τη νίκη με κάθε κόστος. Επομένως, όπως μας είπε και μία από τις πρώην αθλήτριες, για αυτές αυτή ήταν η εικόνα της κοινωνίας. Θεωρούσαν ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Και όταν ξεχύλισε για κάτι στο ποτήρι, όταν σταμάτησαν τον πρωταθλητισμό, μεγαλώνοντας,
διαπίστωσαν και οι ίδιοι σιγά σιγά ότι όλο αυτό ήταν λάθος. Ότι ήταν μια παλαιολιθική προπονητική τακτική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το πώς θα έπρεπε και το πώς είναι ο πρωταθλητισμός. Πολύ φοβάμαι όμως, ακούγοντας και την Ολυμπιονίκη μας, την κυρία Σοφία Μπεκατόρου, ότι και σήμερα ακόμα, εν έτη 2022, συνεχίζουν τέτοιες κακοποιητικές συμπεριφορές. Και ξέρετε, δεν μιλώ μόνο για το χώρο της ενόργανης γυμναστικής, μιλώ εν γέννη για τον αθλητισμό. Εσείς μέσα από την έρευνά σας κατευθύνεστε προς κάτι τέτοιο? Όντως ισχύει? Η Σοφία Μπεκατόρου έχει δημιουργήσει μια πρωτοβουλία κατά της βίας και της κακοποίησης, μια πλατφόρμα, την πλατφόρμα Μίνα Ομιτού, και δημοσιοποιεί αντίστοιχες καταγγελίες όχι μόνο από το χώρο του αθλητισμού, αλλά και από άλλους εργασιακούς επαγγελματικούς χώρους. Δυστυχώς είναι ένα θέμα που φαίνεται ότι είναι ευρύ, είναι διαδεδομένο. Το ζήτημα, το σημαντικό είναι ότι στις μέρες μας πλέον μιλάμε για αυτό. Νομίζω ότι η κοινωνία είναι πιο όρημη και στο να ακούσει αλλά και στο να αντιληφθεί ποιο είναι το λάθος. Και το πιο σημαντικό θεωρώ από αυτά που είπε και η Σοφία Μπεκατόρου στην εκπομπή μας ήταν ότι το τραύμα είναι άχρονο. Δηλαδή δεν υπάρχει μια κατάλληλη στιγμή για να μιλήσει κάποιος για ό,τι έχει υποστεί. Μπορεί να μιλήσει όταν το έχει πλέον επεξεργαστεί μέσα του, έχει συνειδητοποιήσει τι βίωσε και είναι σε θέση να μιλήσει για αυτό. Γι' αυτό το λόγο είδαμε και αυτές τις αθλήτριες να μιλούν έπειτα από χρόνια. Όταν πλέον ήταν όριμες οι συνθήκες, όταν και οι ίδιες αισθάνθηκαν έτοιμες να πούν τι είχαν βιώσει όλα αυτά τα χρόνια στον αθλητισμό. Και επειδή μιλήσατε και για τα υπόλοιπα εργασιακά περιβάλλοντα, άλλωστε εν εξελίξη είναι οι δίκες και δύο πολύ γνωστών ηθοποιών, το Me Too στην Ελλάδα θα μείνει ένα hashtag? Υπάρχει, ξέρετε, και αυτή η σκέψη, ίσως αυτός ο φόβος στο πίσω μέρος του μυαλού αρκετών? Ή κάτι θα γίνει, κάτι φαίνεται να αλλάζει? Σίγουρα υπάρχει αυτή η σκέψη και το ιδανικό θα ήταν να μην συμβεί αυτό που λέτε. Το ζήτημα είναι να είμαστε κι εμείς σε θέση να αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το λάθος, ποια είναι η λάθος προσέγγιση. Να ακούμε τις καταγγελίες των θυμάτων, επεξεργαζόμαστε τις λάθος προσεγγίσεις και συμπεριφορές και να λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε να φροντίζουμε να μην συμβούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Mm-hmm. Και θα πρέπει, είναι ένα στίχημα που θα πρέπει να το κερδίσουμε. Να το κερδίσουμε, βεβαίως. Με βάση αυτό που μας είπατε τώρα, επειδή μιλήσατε και με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, η πολιτεία τι προτίθεται να κάνει? Μιλώντας τώρα αποκλειστικά για το χώρο του αθλητισμού και για τις κακοποιητικές συμπεριφορές που δυστυχώς ακόμα και σήμερα ενδεχομένως εφαρμόζονται. Ο Υφυπουργός ανέφερε ένα νέο αθλητικό νόμο που ψηφίστηκε, βάσει του οποίου θα πρέπει να υπάρχει αθλητικός ψυχολόγος στις ομοσπονδίες, και είπε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί και μια σειρά πρωτοβουλειών που προτίθεται η πολιτική ηγεσία να πάρει σε σχέση με το θέμα της κακοποίησης στον αθλητισμό. Αναμένουμε κι εμείς να ακούσουμε ποιες θα είναι αυτές. Μάλιστα. Να υλοποιηθούν λοιπόν όλα αυτά. Επομένως, αν τώρα σας ρωτούσα Quo Vadis, μάλλον δεν θα είχατε απάντηση να μου δώσετε, γιατί και εσείς είστε σε αναμονία. Ναι, νομίζω ότι είναι ακόμα πρόωρο και ελπίζω ότι όσο μιλάμε για αυτά, όσο θα μένουν στο φως και θα κινείται αυτές οι ιστορίες, ότι θα υπάρχει και η αντίστοιχη πίεση στο να γίνουν πράγματα και να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη και να μην διονύζονται οι νοοτροπίες του παρελθόντος. Τουλάχιστον εσείς μέσα από το Special Report αλλά και από τη δουλειά σας την καθημερινή, νομίζω ότι καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια και μακάρι αυτό να γίνεται και από άλλους δημοσιογράφους οι οποίοι όντως ασχολούνται με την ερευνητική δημοσιογραφία. Τώρα, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο,
Θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για την προσπάθειά σας στη συγγραφική. Κυματοθράφστες, απροσδόκητοι πρωταγωνιστές μιας συλλογικής δοκιμασίας. Τι είναι όλο αυτό, κύριε Παπαδόπουλε? Είναι ένα βιβλίο που έγραψα, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο που μας πέρασε. Είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με την πανδημία, η οποία επανακαθόρισε τις ζωές όλων μας. Είναι 8 ιστορίες, 8 διαφορετικών πρωταγωνιστών αυτής της περίοδου, οι οποίοι απροσδόκητα βρέθηκαν μπροστά σε έναν κοινό εχθρό, στον κορονοϊό. Είχαν να αντιμετωπίσουν τα διαχρονικά κενά και τις ελλείψεις του εθνικού συστήματος υγείας και να παλέψουν έναν αόρατο εχθρό, ο οποίος ήταν εν πολύς άγνωστος όταν πρωτοεμφανίστηκε το 2020 και στη χώρα μας. Είναι ιστορίες ασθενών οι οποίοι κατάφεραν έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία να σταθούν στα πόδια τους, γιατρών και νοσηλευτών της πρώτης γραμμής, εθελοντών, ανθρώπων οι οποίοι δεν το έβαλαν κάτω παρά την πρωτόγνωρη αυτή δοκιμασία. Και από πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος το βιβλίο σας? Και online, από διάφορα βιβλιοπωλεία, αλλά και στα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και σε άλλες πόλεις. Πολύ ωραία. Κυματοθράφστες λοιπόν, και ίσως έτσι θα πρέπει να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα, αφού σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Pressing και στο Libero 107,4 και να ευχηθώ να συνεχίσετε την εξαίρετη δουλειά σας, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εσείς.